αποτελούν την ελίτ της ελληνικής αστυνομίας, επιλεγμένοι ένας προς έναν, σκληρά εκπαιδευμένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τα πιο δύσκολα περιστατικά. Οι άνδρες της ΕΚΑΜ, της ειδικής κατασταλτικής αντιτρομοκρατικής μονάδας, καθημερινά χύνουν πολύ υδρότα στην εκπαίδευση. Σε μια εκπαίδευση με πραγματικά πειρά που κάνει τους πάντες να μένουν με ανοιχτό το στόμα. Μαθαίνουν να εισβάλλουν σε κλειστούς χώρους, να επιλέγουν τους στόχους τους μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου και να σώζουν ζωές. Προσπαθούμε να γίνεται όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται, γι' αυτό χρησιμοποιούμε και πραγματικά πειρά στις εκπαιδεύσεις μας, έτσι ώστε όταν θα χρειαστεί να επέμβουμε σε πραγματικές καταστάσεις, να μπορούμε να κάνουμε πειρά χειρουργικού τύπου. Γιατί οι όμηροι και οι δράστες σε τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι πάρα πολύ κοντά ο ένας στον άλλον και το περιβάλλον είναι φίλιο. Τα σενάρια στην εκπαίδευση της ΕΚΑΜ επαναλαμβάνονται εκατοντάδες φορές ώστε να γίνουν δεύτερη φύση στα μέλη της μονάδας. Μία από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις είναι η απελευθέρωση ομήρων, οι οποίοι πάντοτε είναι σε απόσταση αναπνοής από τους κακοποιούς. Για να είναι σίγουροι ότι την κατάλληλη στιγμή δεν θα κάνουν το λάθος, κάνουν κάτι που για πολλούς είναι αδιανόητο. Ανάμεσα στους στόχους τοποθετούν άνδρες των ΕΚΑΜ, ενώ για να αποδείξουν την ακρίβεια των βολών τους, δεν διστάζουν να τοποθετήσουν ένα μπαλόνι στο στόμα κάποιου εθελοντή και να το πυροβολήσουν ακόμα και από μεγάλες αποστάσεις. Ομηρίες, αεροπειρατείες, λεωφοροπειρατείες, συλλήψεις των πιο επικίνδυνων κακοποιών. Τότε είναι που χτυπά το τηλέφωνο της ΕΚΑΜ. Προσπαθούμε η εκπαίδευση να γίνεται κατά ομάδες, ούτως ώστε όταν θα αναλάβουν δράση και επειδή πάντα δρούμε κατά ομάδες και κανένας δεν πάει μόνος του, έτσι αυτό το καταφέρουμε μέσα από την καθημερινή μας εκπαίδευση και έχουν μάθει πλέον οι άντρες να προστατεύουν και τον εαυτό τους αλλά και τους συναδέλφους τους. Στις τάξεις της μονάδας υπάρχουν αστυνομικοί που έχουν εκπαιδευτεί στα αλεξίπτωτα, τις καταδύσεις, τις πρώτες βοήθειες σε πεδίο μάχης, στα εκρηκτικά. Οι ρόλοι είναι μοιρασμένοι και ο καθένας γνωρίζει άριστα το αντικείμενό του. Σε κάθε κομμάτι της εκπαίδευσής τους προσπαθούν να προσομοιώσουν όσο το δυνατόν την πραγματικότητα, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι. Ακόμα και όταν κάνουν ασκήσεις αυτοάμυνας, τα χτυπήματα είναι πραγματικά.